Μικρά παιδιά και νέοι με παραδοσιακές φορεσιές, νταούλια και λύρες, τηρώντας τις αποστάσεις λόγω κορονοϊού, τραγουδούν αλυσμόνητα τραγούδια του Πόντου. Εκατόν ένα χρόνια μετά από τη γενοκτονία των προγόνων τους, αυτά τα παιδιά είναι που κρατούν ολοζώντανη την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού, όπως εξηγούν με δάκρυα μιλώντας στο Open. Ο χτύπος του νταούλιου είναι ο χτύπος της καρδιάς μας. Και δεν θέλω να σταματήσει ποτέ αυτό. Γιατί... Ακόμη και έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα, οι μνήμες του αφανισμού των 353.000 Ελλήνων του Πόντου, των παππούδων και των γιαγιάδων τους, είναι νοπές στη σκέψη τους και μόνο η συγκίνηση ξεχυλίζει. Η λύρα για μένα είναι η ψυχή μου, το δεξί μου χέρι. Και μέσα σε αυτό το όργανο κουβαλά ιστορία. Αυτός ο σπαρακτικός ήχος της λύρας που μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά κρατά αναμένη τη φλόγα της παράδοσης. Αυτό που βγαίνει από τη λύρα μου θυμίζει τους πρόγονους μου, τη γενοκτονία των ποντίων και είμαι περήφανος γι' αυτό. Μου αρέσει η παράδοση και παίζω νταούλι. Ο πρώτος σου χρέος, εκτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσει μέσα σε όλους τους προγόνους. Άγγελος και αρχάγγελος σου Γιάννη με πεστάθεν, έμορφος σας προφόρετος χρυσοστεφανωμένος. Με αφηγήσεις, θεατρικά δρόμενα και μουσική, η ιστορία των Ελλήνων του Πόντου ξαναζωντανεύει. Είναι υποχρέωσή μας να μεταλαμπαδεύσουμε στην τέταρτη και πέμπτη γενιά των ποντίων, των παιδιών μας, την πλούσια πολιτιστική μας παράδοση, έτσι όπως την παραλάβαμε κι εμείς. Ό,τι γίνεται, γίνεται συνειδητά. Διότι και αυτά, επηρεασμένα από το σπίτι, έρχονται συνειδητά να μάθουν μουσική. Άλλωστε, όπως λέει και το τραγούδι...